Όχι απλά ιδιαίτερη, όχι μόνο για τη χώρα μα, αλλά πρωτοφανή σε διεθνέ επίπεδο. Τουλάχιστον οι γενιέ που γεννηθήκανε μετά και μεγαλώσαν μετά τον πόλεμο, δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Οι ρυθμοί τη καθημερινότητα σταμάτησαν εξαιτία τη πανδημία, οι πολίτε κλείστηκαν στα σπίτια του, η οικονομία πάγωσε. Η επόμενη μέρα, με τον κίνδυνο μάλιστα ενό δεύτερου κύματο να παραμονεύει, είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Είναι δύσκολη εξίσωση, όχι όμως άλυτη, διότι δεν υπάρχουν άλυτες εξισώσεις. Αρκεί να κατανοήσουμε έγκαιρα τους παράγοντες της εξίσωσης αυτής. Ας ξεκινήσουμε από το να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον το μέγεθος και το βάθος της ζημιάς. Να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συνέπειες δεν είναι απλά μια κακοτοπιά που θα γιατρευτεί σύντομα με την πάροδο του χρόνου, ιδίω αν δεν δράσουμε. Και νομίζω ότι αυτό το γνωρίζετε καλά εσείς από την αγορά που είναι μαθημένη σε κρίσεις. Γνωρίζετε καλά ότι η συνταγή της αδράνειας είναι συνήθως καταστροφική σε τέτοιου είδους περιστάσεις. Προβάδισμα στην επόμενη μέρα έχει πάντοτε αυτός που ενεργεί, που δρά έγκαιρα αυτός που παίρνει πρωτοβουλίες για να περιορίσει τη ζημιά και άρα να φτάσει πιο γρήγορα στη, γραμμή της επανεκκίνησης. Αυτό ισχύει άλλωστε σήμερα με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, αλλά και της Ευρώπης. Οι παρεμβάσει των κρατών στις εθνικές τους οικονομίες γίνονται με τρόπο άμεσο και σίγουρα ανορθόδοξο Επιτρέψτε μου να πω, στα πλαίσια του κυρίαρχου οικονομικού δόγματος, που δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τον κρατικό παρεμβατισμό. Και φυσικά, το ίδιο φαίνεται να επικρατεί και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας αφορά άμεσα, καθώς είμαστε μέλος της. Το μπαζούκα, επιτρέψτε μου έτσι την έκφραση, την αγορέα των 750 εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Ταμείο για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας, και η γαλλογερμανική πρόταση πιο πριν, δείχνουν ότι η Ευρώπη αυτή τη φορά μοιάζει λίγο πιο έτοιμη να επέμβει έγκαιρα σε σχέση με άλλες κρίσεις στο παρελθόν, προκειμένου να περιορίσει τις ζημιές. Σε αντίθεση με όλα όσα συνέβησαν την περασμένη δεκαετία, όταν αντιμετώπισε με τελείως διαφορετική λογική τη χρηματοπιστωτική κρίση από το 2008 και μετά. Ενώ όμως συμβαίνουν όλα αυτά, η χώρα μας, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, πιστεύω και θέλω να σου το πω ευθέως, παραμένει μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Και δυστυχώς υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις, ώστε όχι μόνο να μην είναι εξαίρεση, αλλά να είναι και από τις χώρες που πρωτοστατούν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να υπερβούμε έγκαιρα τις συνέπειες από την πανδημία στην οικονομία. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν τη χαρίστηκε τίποτα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια χώρα που βγήκε από μια πολυετή κρίση και από δύσκολα μνημόνια και αδικαιολόγητα σκληρά πολλέ φορέ και με λάθη όπω παραδέχονται ήδη οι, ε, οι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά βγήκε τελικά με την κοινωνία όρθια. Είναι μια χώρα που κατάφερε να καταγράψει 12 συνεχόμενα τρίμηνα. 12 συνεχόμενα τρίμηνα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μια χώρα που ρύθμισε το χρέος της και εξασφάλισε εν τέλει ένα πολύ σημαντικό απόθεμα ύψους περίπου 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λίγοι πίστευαν τις δύσκολες εκείνες στιγμές που με αγωνία μαζί της βιώσαμε και συζητάγαμε για το μέλλον της χώρας ότι θα τα καταφέρναμε. Όχι ως κυβέρνηση, αλλά ως χώρα, ως κοινωνία. Αρκετά, αρκετοί μάλιστα ήταν πολύ πιο δύσπιστη. Όμως πιστεύω ότι η χώρα πέτυχε, τα καταφέραμε με τρόπο που έφερε ξανά την ανάπτυξη, αλλά και την προστασία της εργασίας. Το γνωρίζετε καλά και θέλω σήμερα να είμαι πολύ έτσι, ειλικρινής απέναντί σα γιατί νομίζω ότι οι υγιείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από απόλυτη ειλικρίνεια μεταξύ των μελών που συζητάνε, των μερών που συζητάνε, ότι σε αυτό το δεύτερο σκέλος, το σκέλος Τη προστασία τη εργασία, γιατί πιστεύω ότι στο σκέλο ανάπτυξη συμφωνούμε. Στο σκέλο προστασία τη εργασία έχουμε διαφορετικέ απόψεις. Σα λέω όμως ότι η θέση μου, η θέση μα όσον αφορά την ενίσχυση τη εργασία δεν είναι μόνο μία θέση αρχής, Δεν έχει να κάνει μονάχα με την ιδεολογική σφαίρα στην οποία τοποθετείται η παράταξή μου, το κόμμα μου, εγώ προσωπικά. Αλλά είναι μια θέση την οποία θέλω να την υπερασπιστώ και την υπερασπίζομαι στη βάση και των αποτελεσμάτων, στην πράξη, στην ίδια τη ζωή. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, πετυχημένη πολιτική είναι αυτή που είναι αποτελεσματική πολιτική. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ακόμα ότι η απορρίθμιση τη αγορα εργασιας ο περιορισμό τη ισχύω των συλλογικών συμβάσεων, η συγκράτηση του κατώτατου μισθού, η διευκόλυνση των απολύσεων, μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο ανταγωνιστική, όπως λένε, οικονομία, δηλαδή σε μεγέθυνση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, διεύρυνση του οικονομικού κύκλου και αύξηση της απασχόλησης. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι όλα αυτά έχουν την ακριβώς αντίθετη επίδραση σε όλα τα παραπάνω. Ήδη από τον Ιούλη του 19' Η σημερινή κυβέρνηση επιδόθηκε σε σειρά ρυθμίσεων, μάλιστα με τον Υπουργό Εργασία να καταθέτει τη μία τροπολογία μετά την άλλη, σε όποιο νομοσχέδιο έβρισκε διαθέσιμο. τροπολογίες που η ουσία του, το περιεχόμενό τους ήταν σε εμά γνωστέ και για τι οποίε, όχι με όλες, με πολλέ από αυτέ διαφωνήσαμε. Είχαμε έναν έντονο διάλογο, ειλικρινή, όταν ήμασταν εμεί στην κυβέρνηση. Φαίνεται βεβαίω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε συμφωνήσει πριν να λάβει διακυβέρνηση μαζί σα αυτές αυτέ τι τροπολογίε. Το θέμα όμω είναι ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των τροπολογιών. Δεν είναι να διαφωνούμε. Εντάξει, διαφωνούμε. Τι επιφέρανε. Και τα αποτελέσματα, πιστεύω ότι τα βλέπουμε τώρα. Ήδη, ω την έναρξη τη πανδημία, δηλαδή το δεύτερο μισό του Μαρτίου, η απασχόληση μειωνόταν για τέσσερι συνεχόμενου μήνε στη χώρα. Η χώρα είχε εισέλθει, με βάση τα στοιχεία της Eurostat και της Elstat που εκδόθηκαν νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, είχε εισέλθει στη φάση της ύφεση ήδη από τον Οκτώβριο του 2019. Κατέγραψε στο τελευταίο τρίμηνο του 2019 τη χειρότερη επίδοση στο σύνολο των 27 χωρών, ενώ μόλις τρεις χώρες ήταν σε ύφεση, η Ελλάδα, η Φιλανδία και η Ιταλία η ίδια πολιτική, παρόμοια, σχεδόν η ίδια πολιτική, εφαρμόζονταν κατά γράμμα και την περίοδο 2010-2015. Ήταν η περίοδος κατά την οποία η χώρα κατρακύλησε με πρωτοφανή τρόπο σε μια βαθιά ύφεση και βαθιά ανεργία. Και μετά υπήρξε και η δύσκολη βεβαίως περίοδος, από το 2015 και μετά, όταν όμως αρχίσαμε να εφαρμόζουμε αντίθετες πολιτικές με διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο με προστασία και επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με αύξηση του κατώτατου μισθού και άλλες παρόμοιες δράσεις. Την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα άρχισε να καταγράφει θετικού ρυθμού ανάπτυξη, τα 12 συνεχόμενα τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξη, αλλά και μείωση τη ανεργία. Το 2019, τον Ιούλη, όταν παραδώσαμε την κυβέρνηση, η οικονομία έτρεχε με 2,8%. Αυτά τα 12 συνεχόμενα τρίμηνα και η μείωση ανεργία είχαν ω αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 450.000 νέε θέσει εργασία. Αυτά τα αποτελέσματα, κατά την άποψή μου, πιστοποιούν ότι κάναμε την ορθή επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε δύο παραμέτρου τι οποίε πολύ συστηματικά αποφεύγουν ή αρνούνται να αποδεχθούν. Η μία είναι αφορά τις πολιτικές αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος και άρα της κατανάλωσης. Πολύ απλά να το πω λαϊκά, όταν ο κόσμος έχει παραπάνω λεφτά, ξοδεύει παραπάνω λεφτά και αγορά κινείται. Η δεύτερη παράμετρος, η οποία είναι ακόμα πιο σημαντική, είναι αυτή που αφορά την κοινωνική συνοχή. Μία χώρα που προσφέρει ασφάλεια στην εργασία, μέσα από ένα σαφέ και αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, σε κάθε πολίτη, κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην προσδοκόμενη αύξηση της παραγωγικότητα, την ενίσχυση της καινοτομία και άρα στη μεγέθυνση του παραγόμενου πλούτου. Με παρεμβάσει όμω που διαλύουν την κοινωνική συνοχή, η οικονομία είναι καταδικασμένη να σέρνεται σε κινούμενη άμμο, μέχρι κάποια αναπόδραστη κοινωνική έκρηξη να τη βυθίσει. Αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, η κυβέρνηση, όπω προανέφερα, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, είχε ανατρέψει την αναπτυξιακή πορεία τη οικονομία ήδη πριν την έναρξη τη πανδημία. Τα στοιχεία τη Ελστάτ δεν καταγράφουν μονάχα την ύφεση που ήρθε από τον Οκτώβρη. Καταγράφουν και πτώσει σε σημαντικού κλάδου τη οικονομία για σειρά μηνών μετά το καλοκαίρι του 2019, όπω ο δείκτη βιομηχανική παραγωγή. Με λίγα λόγια, ο κορονοϊός δυστυχώς συνάντησε τη χώρα, ενώ η οικονομία της κινούνταν ήδη σε αρνητική κατεύθυνση, σε αρνητικό έδαφος. Και άρα η αδράνεια της κυβέρνησης να παρέμβει έγκαιρα, οριζόντια, ουσιαστικά και δυναμικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, πολύ φοβάμαι ότι θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη ζημιά που ούτως ή άλλως θα εφιστάμεθα από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Οι επιλογές της κυβέρνησης μετά την πανδημία κατευθύνθηκαν, κινήθηκαν στην κατεύθυνση της επιδότησης της αναστολής της εργασίας, αντί της οικονομικής της χρηματοδότησης της ίδιας εργασίας, πρώτον. Δεύτερον, κινήθηκαν χωρίς σχέδιο απέναντι στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γιατί υπάρχουν σήμερα πολλές χιλιάδες συμπολίτε μας που είναι αόρατοι από τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, και φυσικά στο πλαίσιο μιας πλήρους πιστεύω διαφορίας απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα προβλήματά τους. Σκεφτείτε, ειδικά για το τελευταίο, ότι σε μια οικονομία που η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, καλό ή κακό, αλλά η κακος αλλα πλειοψηφία είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι μεγαλύτερε επιχειρήσει είναι άμεσα εξαρτημένε και από αυτέ, δεν γίνεται αλλιώ, προμηθευτές, πελάτες και φυσικά οι ίδιοι οι καταναλωτές των προϊόντων σας είναι άνθρωποι που ανοίγουν κατά βάση στα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα. Και είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως η επιλογή της μη δυναμική στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, όταν πανευρωπαϊκά βλέπουμε να έχουν ανοίξει κρουνή κρατικής χρηματοδότησης, αποδυναμώνει εν τέλει τις ελληνικές επιχειρήσεις τα προϊόντα και τη δουλειά όλων μας. Χάνουμε δηλαδή σε ανταγωνιστικότητα. Χάνουμε συνολικά ως οικονομία. Πώς θα σταθεί ένα ελληνικό προϊόν στις διεθνείς αγορές. Πώς θα ανταγωνιστεί ένα προϊόν από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα, του οποίου η παραγωγή έχει επιδοτηθεί αδρά. Όταν η επιχείρηση που το παράγει έχει λάβει τι απαραίτητε και αναγκαίε σήμερα ενέσει τη ρευστότητα, ενώ οι δικέ μα όχι. Αγαπητέ φίλοι και αγαπητοί φίλοι, ξέρω ότι μόλι κατέβω εγώ από αυτό το βήμα, σε λίγη ώρα θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να είμαι πραγματιστής. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα απαιτείται μία εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νέας κρίσης που έφερε η πανδημία. Ακριβώς μια τέτοια προσπάθεια αντίστοιχη αυτής που έκανε ο ελληνικός λαός και πέτυχε να ανασχέσει σε μεγάλο βαθμό μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Αν δεν υπάρξει σήμερα μια συντονισμένη εθνική προσπάθεια και γίνει ξανά η πολιτική επιλογή την κρίση να την πληρώσουν τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, τότε οι συνέπειέ τη πιστεύω και δεν νομίζω ότι είναι κινδυνολογία αυτό, θα μα ακολουθούν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από όσο νομίζουμε. Πολύ μεγαλύτερο τουλάχιστον από το τέλο του 2020. Έχω απέναντί μου λιγοστού δυστυχώ εξαιτία των περιστάσεων, αλλά έχω απέναντί μου ανθρώπου οι οποίοι ξέρουν από επενδύσει. Ανθρώπου που σχεδιάζουν το μέλλον και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ένα πλάνο, ένα πλάνο που σκοπό έχει να εξασφαλίζει τη σταθερότητα βραχυπρόθεσμα και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους μακροπρόθεσμα. Δυστυχώς, η χώρα σήμερα, η Ελλάδα, δεν έχει κανένα τέτοιο πλάνο που θα τη βοηθήσει να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Η νέα κυβέρνηση βρήκε έτοιμη από εμά μια ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική. Μπορεί κάποιο να συμφωνεί, κάποιο να διαφωνεί, αλλά βρήκε ένα πλάνο. Ένα πλάνο που προέκυψε μέσα από την ανοιχτή διαβούλευση με του φορεί όλων των κλάδων τη οικονομία και από κάθε γωνιά τη χώρα. Το ερώτημά μου είναι: Το αξιοποίησε αυτό το πλάνο, ή το πέταξε στα σκουπίδια. Σήμερα η Ελλάδα πιστεύω ότι το ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει είναι ότι δεν στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό τη δεν επεμβεί στις υποδομές της. Δεν προστατεύει τα πολυτιμότερα περιουσιακά της στοιχεία. Δεν παίρνει μαθήματα από το διεθνές περιβάλλον και τον τρόπο που άλλες χώρες ενεργούν αυτές τις ώρες για να περιορίσουν τη ζημιά. Στο μόνο πράγμα που υπάρχει σχέδιο διαφυσβήτητα είναι στη διαμόρφωση μιας εικονικής πραγματικότητας από μια κυβέρνηση που επενδύει πετυχημένα, αυτό το παραδεχτώ, στην επικοινωνία. Εκεί θα έπαιρνε εξαιρετικά υψηλό βαθμό. Επιτρέψτε μου όμω τώρα να, να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που περιγράφει την κατάσταση στη χώρα και θα σα είναι πολύ οικείο. Είναι σαν να έχετε ορίσει διευθυντή σε ένα εργοστάσιο σα έναν άνθρωπο ο οποίο με το που ανέλαβε συρρήκνωσε την παραγωγή. Ακύρωσε την προγραμματισμένη επέκταση τη μονάδα που διευθύνει και καταγράφει κάθε μήνα άλλο ένα και μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εσείς βλέπετε κάθε μέρα αυτόν τον άνθρωπο σε πρωτοσέλιδα, sites και δελτία ειδήσεων, να παρουσιάζεται σαν να είναι ο executive of the year. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανακαλύπτεται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ξοδέψει κεφάλαια της εταιρείας που επρόκειτο να επενδυθούν, σε φίλου και υποστηριχτέ του στα μέσα ενημέρωση για την προσωπική του προβολή, χωρί μάλιστα να έχει ενημερώσει του μετόχου τη εταιρεία. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσει δεν είναι καθόλου συμπτωματική. Αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, η ελληνική οικονομία πιστεύω ότι δεν ειναι καθολου συμπτωματικη Καπτές φιλε δυναμισμού. Υπάρχει γνώση Υπάρχουν οι ικανότητες και η εμπειρία για να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο, να ανταπεξέλθει και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Πιστεύω ότι αυτό το απέδειξε η ανάκαμψη των προηγούμενων ετών, η οποία δικαίωσε πολιτικές, τις οποίες αρκετοί αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό και τις απέριπταν, αλλά με το πέρασμα του χρόνου, πιστεύω, ωφέλισαν αυτές οι πολιτικές ως αποτέλεσμα και της δικές σας προσπάθειες. Το ρεκόρ, για παράδειγμα, που πετύχαμε στι εξαγωγέ, τι επενδύσει, τον τουρισμό, κάθε χρόνο, όλο ένα και αυξανόταν. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά μια αλλαγή πορεία που πιστεύω ότι διακόπηκε. Όχι εξαιτία τη πολιτική αλλαγή αυτή καθεαυτής, ίσα ίσα. Οι πολιτικέ αλλαγέ πολλέ φορέ δημιουργούν μια τάση αισιοδοξία. Και η αισιοδοξία, η ψυχολογία στην αγορά παίζει θεματικά θετικό ρόλο, όχι αρνητικό. Αλλά διακόπηκαν εξαιτία μια επιμονή σε ιδεολειψίε, επιτρέψτε μου να πω. Όμω η χώρα δεν μπορεί να περιμένει καρτερικά τη μοίρα τη μέχρι να φτάσουμε ξανά στο σημείο και φοβάμαι ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο σύντομα να συζητάμε για νέους κύκλους λιτότητας, για νέα καταστροφή του παραγωγικού δυναμικού, για νέους ανέργους, για νέα λουκέτα, χιλιάδες λουκέτα σε επιχειρήσεις. Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, αυτό που προέχει είναι να μείνουμε όρθιοι. Και μετά βλέπουμε τις ιδέες μας και τις συγκρίνουμε ποιο έχει την καλύτερη. Αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι να μείνουμε όρθιοι. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο με ευθύνη, πιστεύω, που κεντρικό στόχο έχει να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες από την κρίση που έφερε η πανδημία, ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα να βάλουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Τι προτείναμε λοιπόν εμεί. Προτείναμε, προφανώ, νομίζω ότι αυτό ήταν απότοκο τη πανδημία, όλοι ευαισθητοποιηθήκαμε, όλοι διαπιστώσαμε ότι στι δύσκολε στιγμέ όλοι προστρέχουμε στο δημόσιο σύστημα υγεία, ανεξαρτήτω οικονομική δυνατότητα. Προτείναμε την περαιτέρω ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματο υγεία. Προτείναμε Όμω, τη στήριξη των εργαζόμενων, την ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασία, την ολική προστασία των αδύναμων που θα βιώσουν τι συνέπειε τη πρωτοφανού αυτή κρίση. Προτείναμε επίση την απευθεία και μη επιστρεπταία ενίσχυση των επιχειρήσεων, με 3 δισεκατομμύρια ήταν η πρότασή μα συνολικά, η οποία θα μπορούσε να διαμορφωθεί για κάθε επιχείρηση στι 2.000 ευρώ αναργαζόμενοι. Προτείναμε επίση τη συγκρότηση ενό σχεδίου αντίστοιχου με το σχέδιο Ηρακλή για τι τράπεζε για τι επιχειρήσει. Ενό εγκυοδοτικού προγράμματο δηλαδή, με εγγυήσει από 80-90 και σε ειδικέ περιπτώσει για στρατηγικού σημασία επιχειρήσεω και 100%, προκειμένου να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα τώρα που έχει ανάγκη, με εγκυοδοσία και με δανειοδότηση, εύκολη πρόσβαση αυτή. Προτείναμε την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων υποδομή, τα οποία είχαμε είτε δρομολογήσει είτε είχαμε ξεκινήσει να υλοποιούμε. Όπω ο Ε65, ο Πατρών Πύργου, ο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτη, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το Μετρό Θεσσαλονίκη, η γραμμή 4 του Μετρό τη Αθήνα, που έχουν παγώσει. Πάνε δυόμιση χρόνια πίσω τώρα αυτά, με ευθύνη τη κυβέρνηση. Και θα στερήσουν από τη χώρα 40.000 νέε θέσει εργασία θα στερήσουν από τη χώρα έσοδα, φορολογικά θα στερήσουν από τη χώρα υδροή ευρωπαϊκών πόρων με πολύ σημαντικές συνέπειες και στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Είναι αδιανόητο να θεωρεί η κυβέρνηση πετυχημένα τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων όταν στο ΤΕΠΙΧ 2 έχουν ενταχθεί μόλις 2.000 επιχειρήσεις και στην επιστρεπτέα προκαταβολή που αποτελεί κρατικό δάνειο, μόνο 53.000 επιχειρήσεις από το σύνολο των 750.000 επιχειρήσεων της χώρας. Οι τράπεζες, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, ενεργούν με βάση κριτήρια που αφορούν καιρούς της ομαλότητας εντός εισαγωγικών, όχι της έκτακτης συνθήκης που ζούμε. Και εν τέλει αποκλείουν τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων από τα εργαλεία παροχής ρευστότητας. Και από κοντά έρχονται και κάποιοι υπουργοί, οι υφυπουργοί της ανάπτυξης, υποτίθεται, με επιχειρήματα, όπως το ότι οι επιχειρήσεις είναι ζόμπι και οι επιχειρηματίες μπαταξίδες, επιχειρήματα που τελικά ευνοούν αυτή την πολιτική των τραπεζών να μην δίνουν ρευστότητα. Είναι αδιανόητο να θεωρεί επιτυχημένα κυβέρνηση προγράμματα στήριξη των επιχειρήσεων όταν οι τράπεζε εν τέλει ενθυλακώνουν χρήμα από τα προγράμματα στήριξη για να τα διοχετεύουν μόνο στο πελατειακό του φιλέτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν δώσει μέχρι το Μάρτιο, οι ελληνικέ τράπεζε είχαν αντλήσει ρευστότητα 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από στοχευμένα προγράμματα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τη προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από αυτά έριξαν στην αγορά μόνο 4,3 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 3,5 πήγαν σε αυτό που πριν από λίγο ονόμασα πελατειακό φιλέτο, δηλαδή σε αυτού που οι ίδιε οι τράπεζε θεωρούν ότι δεν έχουν κανένα ρίσκο. Σύμφωνα δε, με νεότερα στοιχεία, έω το Μάιο οι τράπεζε είχαν πάρει συνολικά 28 δισεκατομμύρια, αλλά οι μικρομεσαίε επιχειρήσει παραμένουν αποκλεισμένε. Κυρίε και κύριοι, πιστεύω βαθιά, έχοντα και αυτή την εμπειρία των 4,5 ετών στη διακυβέρνηση του τόπου ότι παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα σήμερα έχει τις δυνατότητες να ξεχωρίσει. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, με την ανασφάλεια πλέον να κυριεύει τα κράτη, με ένα νέο προστατευτισμό να αναδύεται, με τις πληγές της οικονομίας να είναι βαθιές και δισεπούλωτες, παρόλα αυτά, πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεχωρίσει. Μπορεί να ξεχωρίσει όμως, επενδύοντας στα βαριά της χαρτιά, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, χωρίς όμως να διέπεται από τη λογική της μονοκαλλιέργειας. Γιατί όπως έδειξε η πανδημία, αυτή η εξάρτηση από ένα και μόνο τομέα της οικονομικής δραστηριότητας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς, που αν δεν είναι ανταγωνιστικοί πρέπει να τους καταστήσουμε ανταγωνιστικούς. Ένας από αυτούς είναι και η βιομηχανία η οποία προφανώ αποτελεί μικρότερο μέρο προστιθέμενη αξία σε σχέση με το τριτογενή τομέα. Η ενίσχυση του κλάδου όμως, θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Άρα και την εξωστρέφεια της οικονομία. Επενδύοντα όμως, στην καινοτομία, επενδύοντα στην τεχνολογία, στο software. Να είναι δηλαδή η χώρα παρούσα στις εξελίξεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, προσελκύοντας επενδύσεις οι οποίες θα έρθουν με συγκεκριμένες πολιτικές και σχέδιο και όχι με συνθηματολογία για μπουλντόζες που περιμένουν με αναμένες τις μηχανές δήθεν την πολιτική αλλαγή και μετά γίνονται το πιο σύντομο ανέκδοτο. Και αναφέρομαι σε όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην περιβόητη επένδυση του ελληνικού. Ούτε βεβαίω και με που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ενισχύοντα όμω τι υποδομέ τη χώρα, ενισχύοντα τα δίκτυα, τι μεταφορέ, τι τηλεπικοινωνίε και το διαδίκτυο, που είναι είδο πρώτη ανάγκη και είναι ανεπίτρεπτο να παρέχεται σε τέτοια αναντιστοιχεία ποιότητα υπηρεσιών και κόστου. Επιταχύνοντα την ενεργειακή μετάβαση τη χώρα, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, και τη στροφή στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Επενδύοντα τέλο στο πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο τη χώρα, που είναι η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι. Με άξονε στην ενίσχυση τη παιδεία, τη έρευνα, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, το επαναλαμβάνω γιατί το πιστεύω. Η Ελλάδα μπορεί Όμω, σε αυτή την κρίσιμη καμπή, ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση και τι τεράστιε δυνατότητε τη χώρα, βρίσκεται η αυταρέσκεια και ο εραστεχνισμό, θα έλεγα, μιας συντηρητική και κοντόφελμη κυβέρνηση. χωρίς όραμα, χωρί σχέδιο και κυρίω χωρί φιλοδοξία ουσιαστικών αλλαγών για το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα. Ο σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, το λέω καλά. Yeah. Ο ΣΕΒ, λοιπόν, με τη νέα του ηγεσία, έχει για άλλη μια φορά κρίσιμο ρόλο στη νέα φάση που διέρχεται η χώρα. Και θα κληθεί να βαδίσει εν τέλει σε έναν από τους δύο δρόμους που ανοίγονται μπροστά του. Ο ένας είναι να επιλέξει, και ίσως είναι και ο εύκολος δρόμος, τη συμπόρευση με την παραδοσιακή συνταγή, μια συνταγή όμως που δεν πέτυχε ποτέ ίσα ίσα θα έλεγα ότι ήταν και συνταγή τη καταστροφή, ιδίω στα δύσκολα χρόνια. Αναφέρομαι στην απορρίθμιση της αγορά-εργασία, τι της απολύσει, τι υφεσιακές πολιτικέ. Μια πολιτική που δυστυχώ υπερασπίστηκε ο ΣΕΒ την περίοδο των μνημονίων και δεν νομίζω ότι δικαιώθηκε. Ο άλλος δρόμος, ο δύσκολος δρόμος, είναι να αναγνώσει ψύχρεμα και ενδελεχώς τη συγκυρία και τις μελλοντικέ εξελίξεις και να σπεύσει με προτάσεις και θέσεις που στηρίζουν την εργοζήτηση και προστατεύουν την κοινωνική συνοχή. Πιστεύω ότι με αυτή την οπτική, ανεξάρτητα από επιμέρους συμφωνίες ή διαφωνίες, που ούτως ή θα υπάρχουν, ο ΣΕΒ θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για μια κοινή βάση που θα πρέπει να υπάρξει στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Εσείς φυσικά είστε αυτοί που, που θα, κάνετε εν τέλει τις επιλογές σας. Όμως καλό είναι να θυμάστε ότι πολλές φορές για να βρεθείς στη σωστή πλευρά της ιστορίας χρειάζεται να υπερβείς ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Και ακούστε αυτή την παρένεση από έναν άνθρωπο πόσο και αν διαφωνείτε μαζί του νομίζω ότι θα αναγνωρίσετε ότι κάποιες φορές το έχει κάνει πράξη αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι ο διάλογός μας, αν και πολλές φορές μπορεί να είναι εχμηρός και ζωηρός, θα είναι εγώνιμος και δημιουργικός και πάντα με σεβασμό στη γνώση και στην εμπειρία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται χρόνια στην αγορά. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σα συνέλευση και ιδιαίτερα στον νέο Πρόεδρο να το ευχηθώ σιδεροκέφαλος, όπως λένε, για να αντέξει τις μπαταριές. Καμιά φορά θα έρχονται και από εδώ. Σας εύχομαι, λοιπόν, να είστε σιδεροκέφαλος. Καλή επιτυχία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία σας και την εθνική προσπάθεια, η οποία νομίζω ότι ήταν κοινό στόχο. Ήταν στόχο και του ΣΕΡ. Δεν ξέρω, κύριε Παλεξόπουλο, εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα μου επιτρέψετε και εμένα, κύριε Πρόεδρε, δύο πολύ σύντομα λόγια.